πάμε τώρα σε κάτι που αφορά όλους μας. Αφορά εμάς, αφορά τα παιδιά μας, αφορά την υγεία μας και δεν είναι άλλο από την κλιματική κρίση που μαστίζει τον πλανήτη και ιδιαίτερα την περιοχή μας εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Να πούμε ότι το Ινστιτούτο Κύπρου μαζί με την Κυπριακή Κυβέρνηση διοργανώνουν αυτό το μήνα το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή. Εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κυπριακής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Φιλοξενούμε εδώ στο στούτιο τον καθηγητή του Ινστιτούτου Κύπρου, τον κύριο Κώστα Παπανικόλα. Είναι και ο ειδικός σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για την Κλιματική Αλλαγή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπανικόλα. Καλό μεσημέρι, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και εδώ στη χώρα μας είδαμε και καταστροφές και ψηλές θερμοκρασίες. Μπορούμε να προλάβουμε την κατάσταση ή είναι πλέον αργά? Να προλάβουμε όχι. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μιλάμε πια για κλιματική αλλαγή, σωστά το είπατε. Κρίση είναι πλέον. Μιλάμε για κλιματική κρίση. Mm-hmm. Ήδη εξελίσσεται εδώ και αρκετά χρόνια. Κάθε χρόνο με το χρόνο τα φαινόμενα θα εντείνονται. Γιατί το αφήσαμε να εξελίσσεται? Δεν πιστεύαμε ότι θα καταλήξουμε εδώ που φτάσαμε? Όχι, νομίζω ότι θα το έχετε παρακολουθήσει. Θυμάμαι όταν αρχίσαμε στο Ινστιτούτο Κύπρου πριν 15 χρόνια, δεν υπήρχε καν γνώση. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος το θεωρούσε κάτι σαν μετεωρολογία. Mm-hmm. Και αυτό ήταν παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο στην Κύπρο. Αυτή η ευαισθησία του κοινού, ώστε να πιέσει τις κυβερνήσεις, γιατί διακυβεύονται τεράστια συμφέροντα γύρω από αυτό, η αλλαγή της ενεργειακής παραγωγής, για να μην καίμε ρυπογόνα καύσιμα. Είναι τα τελευταία χρόνια που έχει εξελιχθεί σε μείζον θέμα και θα έλεγα τα τελευταία δύο χρόνια μόνο είναι που κυριαρχεί σαν πρώτη προτεραιότητα, αν κοιτάξετε το βαρόμετρο, και μόνο τα τελευταία δύο χρόνια είναι που έχει ανέβει στην κορυφή των ανησυχιών. Επομένως, τι είναι αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τους επιστήμονες? Τι ήταν αυτό που χτύπησε καμπανάκι και... Δεν χτύπησε τίποτα καινούριο καμπανάκι. Είναι και οι επιστήμονες, πρέπει να πω, οι μελέτες. Δυστυχώς, κάθε χρόνο τα πιο απαισιόδοξα σενάρια των προηγούμενων ετών βλέπουμε να υλοποιούνται. Mm-hmm. Γιατί κάθε χρόνο ή κάθε μερικά χρόνια γίνονται σημαντικές προβλέψεις πώς θα εξελιχθεί. Αυτό που γίνεται είναι ότι εδώ και 25 χρόνια το χειρότερο σενάριο γίνεται η πραγματικότητα. Σήμερα βρισκόμαστε σε εξέλιξη της κρίσης. Η κρίση δεν μπορεί να την σταματήσουμε. Μπορούμε να την επιβραδύνουμε και να τη σταματήσουμε ίσως τα μέσα του αιώνα. Την εξέλιξη της. Μάλιστα. Αλλά εντωμεταξύ, αν το παρομοιάσουμε με ένα υπεροκεάνιο, mm-hmm. Το όλο σύστημα αυτό, με το αν σταματήσει κάποιες τις μηχανές του υπεροκεανίου, θα περάσει πολλά μίλια και τεράστια απόσταση πριν σταματήσει. Και αυτό είναι έτσι εξελίσσεται και η κατάσταση. Άρα είναι δραματική η κατάσταση. Η κατάσταση είναι δραματική. Και φοβάμαι, παρόλο που υπάρχουν προτάσεις και σχέδια για να καταφέρουμε να σταματήσουμε την εξέλιξη, όχι να πάμε πίσω να το διορθώσουμε, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται σήμερα πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν πλάνα, η τεχνολογία την έχουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Οι κοινωνίες μας, οι πολιτικοί μας, και οι οποίοι αντρούν και στις πιέσεις της κοινωνίας βέβαια, να μην το φορτώνουμε μόνο στους πολιτικούς, ναι. Δεν βλέπω να υπάρχει αυτή η διάθεση. Να σας πω χαρακτηριστικά. Πριν τρεις μέρες η ΟΠΕΚ, η παραγωγή πετρελαίου, προβλέπουν ότι θα αυξάνεται η ζήτηση των υδρογονανθράκων μέχρι το 2035. Όχι θα σταθεροποιηθεί, όχι θα μειωθεί, θα αυξάνεται. Αυτό είναι αυτό που είναι το χειρότερο σενάριο των κλιματολόγων, που είναι το business as usual δηλαδή, δεν συμβαίνει τίποτα, και αυτό είναι καταστροφικό. Το μέγεθος της καταστροφής δεν το έχει ξαναζήσει η ανθρωπότητα ποτέ. Είναι η πρώτη φορά.
Και το τι βλέπουμε τώρα είναι απλώς η αρχή. Αν δεν το πάρουμε σοβαρά σαν ανθρωπότητα και πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα, τι να πω, είναι η κατάσταση και δεν είμαι από τους ανθρώπους που μου αρέσει να χρησιμοποιώ υπερβολές, αλλά σε αυτή την περίπτωση αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια καταστροφή. Επειδή είπατε για μέτρα, όσον αφορά την περιοχή μας εδώ στην Ανατολική ναι. Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, τι θα δούμε στα επόμενα χρόνια αν δεν δράσουμε άμεσα? Επιπτώσεις. Όπως, για να αντιληφθεί και ο κόσμος, γιατί όταν λέμε επιπτώσεις, ίσως ο κόσμος να το πω πολύ απλά. Φέτος είχαμε 3 μήνες, αν δεν απατώμε Ιανουάριο, Μάιο και Ιούλιο, οι οποίοι ήταν οι θερμότεροι μήνες που ποτέ καταγράφηκαν στην Κύπρο. Mm-hmm. Πέρσι είχαμε άλλους 3, οι οποίοι, αν πάρουμε τα 2 χρόνια, δηλαδή βλέπουμε τις πιο ψηλές θερμοκρασίες. Όλοι, μάλιστα είναι πολύ σύντομο, θυμόμαστε ότι μπορούσαμε να κοιμηθούμε το βράδυ σε κάποια το καλοκαίρι και χωρίς air condition. Σήμερα γίνεται σχεδόν αδύνατο. Η πρόβλεψη είναι ότι αν συνεχιστεί αυτό, λίγο μετά τα μέσα του αιώνα, οι πιο θερμές θερμοκρασίες που έχουμε τώρα θα είναι οι πιο δροσερές μέρες που θα υπάρχουν το καλοκαίρι τότε. Δηλαδή, για να το αντιληφθούμε καλύτερα, τα 45 που έχουμε τώρα θα είναι οι δροσερές μας μέρες. Ακριβώς. Δεν κάνουμε τίποτα. Είναι στο όριο. Στην Κύπρο δεν είναι ακριβώς εκεί, αλλά λίγο πιο νότια, στον Κόλπο και στην Αίγυπτο κλπ. Οι προβλέψεις, όπου ακόμη σήμερα έχουν τέτοιες θερμοκρασίες, μπορεί να φτάσουν μέχρι και 55 βαθμούς Κελσίου. Είναι πέρα από τις δυνατότητες της να ζήσουν άνθρωποι χωρίς να είναι σε air conditioned. Τα ζώα και η γεωργία θα καταστραφεί και καταλαβαίνετε τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Άρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε εικόνες ερημοποίησης του νησιού μας και κλπ. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Το πόσο θα αντέξει το δάσος του Τρόδους σε παρατεταμένη ξηρασία είναι στο όριο. Νομίζω πριν μερικά χρόνια είχαμε δει κάποιες περιοχές. Είναι στο όριο. Θα έρθουν οι προβλέψεις όλων των μελετητών είναι ότι θα έχουμε, το οποίο θα συμβεί και το εδώ να συμβαίνει, παρατεταμένη ξηρασία, για παράδειγμα. Ακραία φαινόμενα. Θα μειωθεί η βροχόπτωση, το οποίο δεν είναι αντίθετο με το να έχουμε απότομες πλημμύρες. Η βροχόπτωση θα είναι έντονη και πολύ περιορισμένη σε χρόνο, αλλά το συνολική βροχόπτωση θα είναι μικρή. Τώρα, υπάρχει ανησυχία ότι ορισμένα το δάσος σε μια πολύ παρατεταμένη ξηρασία μπορεί να συμβεί μόνο μία φορά κάθε 5 χρόνια. Αλλά μία φορά θα είναι πεθαίνει. Στην περιοχή μας αυτό, όχι μόνο ειδικά στην Κύπρο. Στην περιοχή μας ολόκληρη. Η Μέση Ανατολή και η Ανατολική Μεσόγειος, που είναι το θέμα και του συνεδρίου και της πρωτοβουλίας της Κύπρου και του Ινστιτούτου του Κύπρου, αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, από την Ελλάδα μέχρι το Ιράν, από τη Νότια Αίγυπτο μέχρι το Εύξηνο Πόντο. Ξέρετε αυτή τι σκέφτομαι περιοχή, με ναι. αυτά που λέτε. Μήπως στο εγγύς μέλλον θα δούμε πολέμους για το νερό εδώ στην περιοχή μας? Ξέρετε, πολέμοι για το νερό δεν είναι καινούριο φαινόμενο στην περιοχή μας. Μάλιστα, συνήθω να λέω ότι δεν έχει γίνει ακόμη πόλεμος για ηλεκτρισμό, αλλά πόλεμος για νερό έχουν από τους αρχαιότερους χρόνους. Θα το δούμε να επαναλαμβάνεται. Υπάρχουν προβλέψεις γι' αυτό, ναι. Γιατί όταν σε κάποιους πληθυσμούς, αν αυτά τα σενάρια που σας λέω, δυστυχώς δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι δημοσιευμένα, είναι άκρως μελετημένα, αν δεν κάνουμε κάτι άμεσα, υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή είναι η διαφορά, αν το θέλετε, γιατί οι επιστήμονες το λένε με τεχνικούς όρους και δεν μεταφέρεται στο κοινό σωστά, ότι να πάμε από 1,5 βαθμούς μέση αύξηση του πλανήτη στους 2 βαθμούς. Στους 2 βαθμούς υπάρχει καταστροφή, και στην περιοχή μας θα συμβεί αυτό, γεωργίας και χτενοτροφίας. Παρόλο που είναι για κάποιον που το ακούει τίποτα. Μικρό. Ναι, μικρό. Δεν αισθάνομαι τη διαφορά μισού βαθμού. Ναι. Ναι. Δυστυχώς οι επιστήμονες το μεταφέρουν αυτό με αυτόν τον τρόπο και δεν πείθει. Αν όμως πει κάποιος ότι, κοιτάξτε, είναι η διαφορά
το ότι θα πεθάνουν στη Μέση Ανατολή τα ζώα, τα κοπάδια, γιατί είναι λίγο σωρό να έχεις τη κτηνοτροφία σε air conditioned καταστάσεις. Mm-hmm. Η καταστροφή της γεωργίας θα οδηγήσει σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν άλλο τρόπο ζωής και κατοικίας. Ναι. Και καταλαβαίνετε αυτό που οδηγεί. Αν η Συριακή κρίση προκάλεσε όλη αυτή την αναστάτωση με 1 εκατομμύριο μετανάστες, φανταστείτε τι σημαίνει 50 εκατομμύρια. Για να μιλάμε για τέτοιους αριθμούς. Επειδή πολλές φορές ακούμε να λέγεται ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, ειδικά στην Κύπρο, θα τη δούμε να μετατρέπεται σε Κάιρο. Ναι, αυτό ναι. Αντικατοπτρίζει αυτό, είναι αυτό που λέω. Ότι η θερμοκρασία, δηλαδή η πρόβλεψη είναι, να σας πω συγκεκριμένα, τώρα ο μέσος όρος ημερών στην Κύπρο που υπερβαίνει τις 35 βαθμούς είναι γύρω στους 60 μέρες το χρόνο. Ναι. Οι προβλέψεις, και αυτό είναι δημοσιευμένο μάλιστα από πολιτεωρημένες μελέτες, από κλιματολόγους παντού και από το Ινστιτούτο Κύπρου, ότι αυτές θα φτάσουν τους 120-130 μέρες το χρόνο. Πέραν του διπλασίου, δηλαδή. Είναι το μισός χρόνος. θα έχουμε καύσον. Αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί τώρα στο Μπαχρέιν. Αν θέλετε να δείτε πώς είναι, μια επίσκεψη στο Μπαχρέιν. Αυτό είναι η κλιματολογική συνθήκη σήμερα στο Μπαχρέιν και στο Κάιρο. Αυτό εννοούμε. Μάλιστα. Τώρα η κυπριακή κυβέρνηση σε συνεργασία και βέβαια με το Ινστιτούτο Κύπρου αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία για την κλιματική αλλαγή. Είστε γνώστης εσείς, είστε ο ειδικός σύμβουλος του Προέδρου για αυτό το θέμα. Τι περιλαμβάνει αυτή η πρωτοβουλία, πώς η χώρα μας θα βοηθήσει να αλλάξουν τα πράγματα στην περιοχή? Κοιτάξτε, είναι μια τεράστια ευθύνη που έχει αναλάβει η χώρα μας, η κυπριακή κυβέρνηση. Πραγματικά, ίσως, για να σας δώσω καταλάβετε, αυτή η περιοχή την οποία η χώρα μας έχει αναλάβει να συντονίσει, δηλαδή υπάρχουν σχέδια και σχέδια και σχέδια, τα οποία κάθε χώρα κάνει ξεχωριστά τώρα, επαναλαμβάνει, ξανακαλύπτει τη ρόδα ξανά και ξανά και ξανά. Κάποιοι έχουν καλές πρακτικές, τις οποίες μπορούν να αντιγράψουν, άλλοι δεν τις αντιγράφουν. Γιατί δεν μιλάμε μεταξύ μας, η χώρα μας, η περιοχή μας δεν φημίζεται για τις αρμονικές σχέσεις γειτονίας ανάμεσα στο άλλο, δεν είμαστε Benelux. Οπότε δεν υπάρχει και το κλίμα. Δεν σέβεται γεωγραφικά και πολιτικά όρια, όπως και να τα ορίσουμε. Είναι ενιαίο. Άρα υπάρχει άπειρο, τεράστια ευκαιρία για εξοικονόμηση πόρων και πιο αποτελεσματικές πολιτικές. Ναι. Να καταλάβουμε, γιατί υπάρχουν στοιχεία που δεν τα καταλαβαίνουμε καλά, κοινή έρευνα για να καταλάβουμε καλύτερα το τι έρχεται, ώστε να σχεδιάσουμε πιο αποτελεσματικές πολιτικές αντιμετώπισης. Όχι πρόληψης, γιατί αυτό είναι παγκόσμιο. Αυτό έχει περάσει προβολή. Όχι, δεν έχει περάσει. Είναι άμεσο, αλλά ναι. Είναι παγκόσμιο. Ναι. Και βέβαια, ακόμη και σε αυτό, για να σας δώσετε, να καταλάβετε, η περιοχή την οποία προσπαθούμε να συντονίσουμε, και το συνέδριο αυτό είναι το δεύτερο, στο πρώτο τέθηκε το πρόβλημα, η Κυπριακή Δημοκρατία πήρε την πρωτοβουλία. Είναι μια περιοχή με 450 εκατομμύρια πληθυσμό, εκπομπές περίπου τις ίδιες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Δηλαδή, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τις μειώνει, η περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου αυξάνεται. Σε λίγο θα εκπέμπουμε περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα και σε αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα. Η αντιμετώπιση όμως είναι κάτι που δεν χρειαζόμαστε να ξέρουμε τι θα κάνει η Βραζιλία για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τους καύσονες στην περιοχή μας. Απόλυτα και αυτό κατανοητό. Είναι το πιο επίγον και άμεσο. Και έτσι για να κλείσουμε, στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, το αναφέρατε και τώρα, διοργανώνουμε το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή. Θα θέλατε να μας πείτε κάποια λόγια γι' αυτό, κλείνοντας? Ναι, ξεκίνησε η πρωτοβουλία με το πρώτο συνέδριο του 2018, που είχε μια πρόσμενη επιτυχία που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κύπρου. Μετά από αυτό και με παρόντρυση τεραστίων διαστάσεων επιστημονικής κοινότητας και πολιτικών, ο Πρόεδρος ανέλαβε την ευθύνη
να, και στη συνέχεια η Κυπριακή κυβέρνηση να πάρει την πρωτοβουλία να συντονίσει τις διάφορες κυβερνήσεις αυτές. Αυτό το συνέδριο έρχεται μετά από 2 χρόνια δουλειάς από περίπου 250 επιστήμονες από όλη την περιοχή, με συγκεκριμένα συμπεράσματα, με συγκεκριμένες προτάσεις, τα λέμε εργαλειοθήκη, δηλαδή μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα οι πυρκαγιές, η άνοδος της στάθμης των υδάτων, η ξηρασία κλπ. Είναι εργαλειοθήκη, γιατί οι επιστήμονες δεν είναι η ευθύνη τους και ούτε έχουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση να επιλέξουν τις πολιτικές. Προτείνουν και κυβερνήσεις εφαρμόζουν. Ακριβώς. Άρα αρχίζει αυτή ο διάλογος, όπου θα προταθούν μέτρα τα οποία είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα, είναι τεχνολογικά εφικτά, είναι οικονομικά, δεν θα κρεκοπίζουν χώρες με να το κάνουν αυτό. Αυτή η εργαλειοθήκη θα τεθεί μπροστά στις κυβερνήσεις αυτές και θα αρχίσει ένας διάλογος που θα κρατήσει άλλο 1 χρόνο, ανάλογα σε πολιτικό επίπεδο πια. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε στο και 5, θα μείνουμε στο παραπέντε και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο συνέδριο και να δούμε και αποτελέσματα. Ευχαριστούμε και θέλω να πω ότι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης είναι εξαιρετικά σημαντικός σε αυτό τη μάχη, γιατί αν θα υπάρχει ευαισθητοποίηση του κοινού και των πολιτικών, ένα από τα κύρια μοχλούς προς αυτήν την κατεύθυνση είναι τα μέσα ενημέρωσης. Εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε και τα αποτελέσματα μετά το πέρας του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.